Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΠΕΤ Δυτικής Ελλάδος για την επόμενη τετραετία, καθώς επικράτησε του αντιπάλου του Δημάρχου Θέρμου Σπύρου Κωνσταντάρα κατά την Γενική Συνέλευση που διεξήχθη την Πέμπτη στην Πάτρα, μέσα σε κλίμα ενότητας και κοινού προβληματισμού των αιρετών για το μέλλον των ΟΤΑ. Ο κύριος Παπαδόπουλος εξασφάλισε τους 54 από τους 129 εκλέκτορες και 10 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ και ο κύριος Κωνσταντάρας στους 45 και 8 μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τρίτος αναδείχθηκε ο κύριος Πελετίδης με 17 ψήφους και 3 έδρες. Είμαστε εδώ σαν αυτοδιοικητικό κίνημα για να βάλουμε την εμπειρία, τη γνώση πάνω απ' όλα για να πετύχουμε ισόρροπη ανάπτυξη σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδος. Είναι μια διαδικασία η οποία θα αναδείξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει στόχο την εγρήγορση της αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι έχουν μετατραπεί σε κρατική υπηρεσία, υπηρετώντας τους κεντρικούς σχεδιασμούς των κυβερνών, των σημερινών και χθεσινών. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, όπου τέθηκαν επιτάπητος τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Τα μεγαλύτερα ζητήματα δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και θεσμικά. Γιατί πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί και θεσμικές εκτροπές που είχαν απίστευτες συνέπειες στη λειτουργία των Δήμων και της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Για τη δική μου υποψηφιότητα θα μπορούσε να πει κανένας τι ψάχνει αλεπού στο παζάρι, όταν έχω συνέστηση απόλυτη της δικής μου θέσης. Τα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολλά και μεγάλα. Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις σε πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα, σε εξοπλισμό αλλά και σε χρήματα. Ελπίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί, προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να έχει δυνατόν ενιαία έκφραση, προκειμένου να διεκδικήσει τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Είμαστε πολιτικός φορέας εδώ. Δεν είμαστε απλά μια διοικητική βαθμίδα αποκεντρωμένη του κεντρικού κράτους. Η Δυτική Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα, εμφανίζει μεγάλες ανισότητες σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ από το αυτοδιοικητικό κίνημα του κ. Παπαδόπουλου σίγουροι είναι ο Γεώργιος Δημήτριος Αποστολάκης, Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλίας, Ιωάννης Λέτζας, Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, Διονύσιος Μπαλιούκος, Δήμαρχος Ανδρίτσενας Κρεσθένου, Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερημάνθου. Από την νέα εποχή του κ. Κωνσταντάρα εξελέγησαν ο Κωνσταντίνος Λύρος, Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο Ιωάννης Τρένταφυλάκης, Δήμαρχος Ξηρομέρου και από τη Λαϊκή Συσπήρωση ο Κώστας Πελετίδης.